δεδομένα τα προβλήματα τα οποία προκύψανε, γνωρίζετε ότι από κοινού η Ιατρική Σύλλογη Κρήστης προκαλέσαμε μια κοινή σύσκεψη με τη ΔΥΠΕ προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία ταλανίζουν αυτή την εποχή τη δημόσια υγεία στην Κρήτη. Νομίζω ότι έγινε ένας γόνιμος και ένας παραγωγικός και ουσιαστικός διάλογος. Εμείς προτείναμε ως άμεση λύση την εφαρμογή του νόμου του οποίου υπάρχει για εθελοντική, τονίζω εθελοντική μετακίνηση ιατρών στο Ρέθυμνο με οικονομικό κίνητρο. Ο μισθός τους συν 1.800 ευρώ, συν τις εφημερίες που θα παίρνουν, μιλάμε για πάνω από 4.000, συν διασφάλιση στέγης. Αυτά αφορούν τον ένα μήνα, που έγινε και με 15ήμερο. Αλλά αυτό είναι μια άμεση λύση η οποία δεν είναι η λύση του προβλήματος. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα αυτό τέθηκε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο σημαίνει ότι αυτό θα έπρεπε να συνδυαστεί πρώτον με άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων, όπου επιμείναμε και έγινε σε ανώτερη βαθμίδα. Δηλαδή ήταν επιμελητή Β η προκήρυξη που βγήκε άγονη να γίνει επιμελητή Α. Ήταν επιμελητή Α να γίνει διευθυντή η επαναπροκήρυξη, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, να γίνουν οι μαζικές οι προκηρύξεις, έτσι ώστε να γίνει μια κλινική η οποία μπορεί να λειτουργήσει και η οποία να αποτελέσει κίνητρο για να πάνε οι γιατροί, γιατί κανείς γιατρός δεν πάει σε μια ανοργάνωτη κλινική. Και μιλήσαμε και για οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν για να μπουν οι γιατροί να ξαναγίνει το ΕΣΥ ελκυστικό. Για πρώτη φορά πέρασε η αποφορολόγηση των εφημεριών. Για πρώτη φορά μιλήσαμε και βάλαμε στο τραπέζι κάτι που ήδη βέβαια είχε το Υπουργείο Υγείας στο μυαλό του, έναν υγειονομικό χάρτη που μέχρι τέλος του χρόνου μας είπαν ότι θα είναι έτοιμος, έτσι ώστε να γίνουν νέες θέσεις, να γίνει νέο οργανόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου και το τι εξυπηρετεί. Οπότε νομίζω ότι ήταν μόνο μία θετική σύσκεψη, αλλά θα πρέπει να δούμε και την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, διότι τα ευκολόγια και οι κουβέντες καλές είναι, το θέμα είναι πρέπει να δούμε και πράξεις. Καταρχήν θα ήθελα να εξάρω τα παιδιά, τους ειδικευόμενους του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τα οποία κρατήσανε όλο αυτό το διάστημα και κρατάνε το εφημεριακό καθεστώς, βοηθώντας τους παθολόγους και τους ιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στο Ρέθυμνο, και θα πρέπει να φροντίσουμε και για αυτά τα παιδιά. Και επίσης δεν θα αναφέρω και κάτι άλλο, ότι επειδή δεν μου αρέσει αυτό το κλίμα ότι νοσεί η δημόσια υγεία στην Κρήτη, η οποία έχει προβλήματα, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο νοσοκομείο σε επισκεψιμότητα πανελληνίως στα τακτικά ιατρία, εφημερίες, απογευματινά ιατρία? Το Παγνί. 5ο πανελληνίως είναι το Βενιζέλιο. 15ο πανελληνίως είναι τα Χανιά. Έχουμε προβλήματα, αλλά δεχόμαστε πίεση. Και γιατί δεχόμαστε αυτή την πίεση? Διότι πρέπει να το δούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όπου και η πρωτοβάθμια υγεία θα πρέπει να αναπτυχθεί και να αναδιοργανωθεί.